Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πρόβλεπτες περιστάσεις λόγω της εισόρευσης ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ned Price, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σύμφωνα με τον ιστότοπο του State Department. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ένας από τους δημοσιογράφους επέστησε την προσοχή σε μια προηγούμενη δήλωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και ζήτησε να διευκρινιστεί εάν αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι έτοιμες για αυτό που έρχεται. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι έτσι όπως το περιγράψατε. Στείλαμε αξιωματούχους υψηλού επίπεδου για να πραγματοποιήσουν λεπτομέρειες ενημέρωσης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Δώσαμε επίσης λεπτομέρειες πληροφορίες στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσουμε όχι μόνο να μοιραζόμαστε πληροφορίες, αλλά και να προετοιμαζόμαστε για μια σειρά απρόβλεπτων περιστάσεων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό κάνουμε. Σημειώστε ότι στο πλαίσιο αυτό, ο έκτος στόλος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ απέστειλε το αντιτορπιλικό κλάσεως USS Allenberg DDG-51 στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, νωρίτερα οι ΗΠΑ συμβούλευαν τους υπηκόους τους να μην ταξιδέψουν στην Ουκρανία λόγω του κορονοϊού και λόγω του ότι οι συνοριακές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας της Ρωσίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.